Προκειμένου να μην τυναχθεί στον αέρα η λεκομική περίοδος λόγω της έλλειψης εργατών γης, όλο ένα και περισσότεροι κριτικοί στρέφονται στη χρήση της τεχνολογίας για το λιωμάζωμα, βάζοντας ωστόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Με τα μηχανήματα αυτά που έχουν βγει τώρα δεν χρειάζονται πολλά άτομα. Όπως παλιότερα, ας πούμε, που για να ρίξει μια ελιά έπρεπε να ήταν 2-3 βέργες. Ενώ τώρα με το μηχάνημα αυτό, σε 5 λεπτά περίπου έχει τελειώσει. Πέρυσι, οπωσδήποτε, είχαμε 7, 8, 9, 10 άτομα. Πόσα άτομα είχε? Τώρα είναι 3 άτομα και ο χειριστής. Είναι η λύση, είναι το μέλλον. Και να επισημάνουμε ότι είναι κατασκευασμένο στην Ελλάδα και ότι ο Έλληνας μπορεί. Δεν έχουμε ζηλέψουμε από κανέναν Ιταλό, από τίποτα, ούτε στις κατασκευές. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες ελιόφυτο στο Ορκαλοχώρι. Λόγω της ανάγκης, λόγω των ανθρώπων που δεν υπήρχαν, ας πούμε, για να μπορέσουμε. Γι' αυτό το αγοράσατε, δηλαδή, λόγω του ότι δεν υπήρχαν εργατικά χέρια. Ναι. Και γίνεται και πιο γρήγορα η δουλειά και πιο ξεκούραστα. Τα λεφτά βέβαια τα δίνεις μια φορά τέλος πάντων, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι είναι καλύτερα έτσι. Κατασκευάζεται εδώ στην Ελλάδα βέβαια, με σημεία. Αυτό πιάνει γύρω στα 35 χιλιάρικα, συν ΦΠΑ βέβαια. Άλλη τιμή το τρακτέρι και άλλο το μηχάνημα, αλλά οι πιο πολλοί έχουν τρακτέρια και μπορούν να το προσαρμόσουν, ας πούμε, στο μηχάνημα που έχουν. Το μηχάνημα ραβδίζει τις ελιές σε χρόνο ρεκόρ, ενώ οι λιγοστοί εργάτες γης στρώνουν μόνο τα πανιά. Ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Θέλει δουλειά, γιατί είναι ένα καινούριο μηχάνημα, δεν το είχαμε από τις αρχές. Είναι καινούριο, θέλει δουλειά. Θα το μάθουμε. Είναι μια καλή χρονιά για την περιοχή μας. Πάμε καλά. Ναι, γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα. Εντάξει, αλλά είναι πιο εύκολα, εντάξει. Είναι πιο σιγουραστά. Την ίδια ώρα, αρκετοί ελαιοπαραγωγοί ποντάρουν στην επιδότηση της μετακίνησης και της διαμονής εργατών από άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως δεσμεύτηκε πρόσφατα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου. Ήδη είπε να σε βγει η οικία και πιέζουμε προς πάσα κατεύθυνση για αυτό το ζήτημα. Πληροφορία λένε ότι θα βγει τέλος του μήνα, τι είναι πληροφορία? Κοιτάξτε, σας είπα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Γεργαντάς, την περασμένη εβδομάδα είπε ότι η οικία θα βγει σε 10 μέρες. Εμείς ζητάμε χτες να είχε βγει, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια. Να επιδοτηθεί η μετακίνηση και να βγει και ένα βάουτσερ για τη διαμονή αυτών των ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τέτοια ζήτηση που είμαι αισιόδοξος. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που περιμένουν να βγει αυτή η οικία και αμέσως να μεταβούν. Ήδη δεκάδες εργάτες από Καστοριά και Φλόρινα εργάζονται σε λιόφυτα στο Ηράκλειο και το λιωμάζωμα, αφού προηγουμένως εξασφάλισαν δωρεάν διαμονή και ικανοποιητικά μεροκάματα, ωστόσο οι ανάγκες είναι τεράστιες. Εμείς ζητάμε σε όλη την Ελλάδα μέσω του ΟΑΕΔ να γνωστοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όχι μόνο από τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα περιοχές όπως η Καστοριά που αντιμετωπίζουν ακόμη και 50% ανεργία. Ειδικά αυτή την περίοδο και που μπορεί να γλιτώσουν και το ενεργειακό κόστος κατεβαίνοντας στην Κρήτη, αλλά ζητάμε από όλη την Ελλάδα όπου υπάρξει ενδιαφέρον, γιατί οι ανάγκες είναι χιλιάδες αυτή τη στιγμή που υπάρχουν σε εργατικά χέρια για την Κρήτη.